Άνθρωποι που γεννήθηκαν σε άλλη χώρα, μεγάλωσαν εκεί και όταν έφτασαν στη χώρα μας, ανέδειξαν το ταλέντο τους και καθιερώθηκαν. Είναι οι άνθρωποι που κάνουν τη δική τους διεθνή καριέρα στην Ελλάδα. Ο Στέφανος Αρτίνι είναι γέννημα θρέμα Ιταλός. Μεγαλωμένος σε μια τυπική ιταλική οικογένεια της Νότιας Ιταλίας, μαθαίνει να αγαπά τρία πράγματα: τη μακαρονάδα, τη δουλειά του και τις γυναίκες. Στα μέσα της δεκαετίας του 90 θα ταξιδέψει στην Ελλάδα και θα μας γνωστοποιήσει για τα καλά και τις τρεις αγάπες του. Η πρώτη τηλεοπτική του απόπειρα στην Ελλάδα τον βρίσκει στο κοντρόλ της εκπομπής Ciao Antenna. Την ίδια στιγμή, στο πλατό, η Ρούλα Κορομιλά κάνει τη δική της πρώτη τηλεοπτική απόπειρα στον χώρο των shows. Οι δυο τους θα γράψουν τη δική τους ιστορία στον χώρο της τηλεόρασης. Ο Στέφανο θα αρχίσει να απασχολείται περιοδικά όταν γίνεται γνωστή η σχέση του με τη Ρούλα Κορομιλά. Όταν τελειώσει αυτή η σχέση, ο Στέφανος Αρτίνι εγκαταλείπει την Ελλάδα για λίγο. Θα επανέλθει δρυμύτερος όμως και θα σκηνοθετήσει shows, τηλεοπτικά μουσικά βραβεία, θεατρικές παραστάσεις. Και έτσι ο Στέφανος Αρτίνι πολιτογραφείται πια ως ο μοναδικός Ιταλός σκηνοθέτης της ελληνικής τηλεόρασης. Από την Ιταλία όμως καταφτάνει και η ηθοποιός Χριστίνα Γουγγελμίνο. Στην αρχή δεν γνωρίζει καθόλου την ελληνική γλώσσα. Παρ' όλα αυτά, το ιταλικό της ταμπεραμέντο θα είναι αυτό που θα την βοηθήσει να κερδίσει μικρούς ρόλους οντισιών για τηλεοπτικές σειρές αλλά και θεατρικά έργα. Μπορεί να έχουν περάσει αρκετά χρόνια από την πρώτη φορά που ήρθε στη χώρα μας, παρ' όλα αυτά τα ελληνικά της θυμίζουν έντονα ιταλικά. Η Καλιφόρνια της Αμερικής είναι η γενέτρια μιας γυναίκας που θα αγαπήσουν όλοι και ιδιαίτερα οι δυνάμοι τραγουδιστές. Η Τζούλι Μασίνο από πολύ μικρή ηλικία θα καταλάβει το ταλέντο της στο τραγούδι. Και θα το καταλάβουν κι άλλοι, όπως ο Φρανκ Σινάτρα που θα τραγουδήσουν μαζί. Λίγα χρόνια αργότερα στην Αμερική περιοδεύει ο Φίλιππος Νικολάου. Όταν ακούσει την Τζούλι να τραγουδά, θα της κάνει αμέσως την πρόταση να έρθει στην Ελλάδα. Από τότε μέχρι σήμερα πέρασαν 25 χρόνια. Και η Τζούλι Μασίνου κάνει μια δεύτερη επιτυχημένη καριέρα στη χώρα μας, αυτή τη φορά ως καθηγήτρια μουσικής σε talent show. Και όταν αποφασίζει να τραγουδήσει, μας κατακτά. Η Τάμτα γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Γεωργία. Εκεί ξεκίνησε και το τραγούδι στην ηλικία των 5 ετών. Την ηλικία των 22 ετών μετακομίζει με την οικογένειά της μόνιμα στην Ελλάδα, οπότε και αποφασίζει να λάβει μέρος στο Super Idol. Από τότε μέχρι σήμερα θα περάσουν αρκετά χρόνια. Αλλά η Τάμπτα καθιερώνεται και ξεχωρίζει πάντα με τις εκκεντρικές της εμφανίσεις. Η Ταμίλα Κουλίεβα γεννήθηκε στη Μόσχα. Σπούδασε σκηνοθεσία στο ΕΚΙ Ινστιτούτο Πολιτισμού. Το 1990 θα έρθει στην Ελλάδα. Όπως έχει δηλώσει η ίδια, θα ερωτευτεί από την πρώτη στιγμή τη χώρα μας. Ο πρωταγωνιστικός ρόλος στην τηλεοπτική σειρά «Η ζωή που δεν έζησα» θα την κάνει ευρέως γνωστή, αφού ήδη οι θεατρόφιλοι τη γνωρίζουν και την ξεχωρίζουν για το ταλέντο της. Αφοσιώνεται στη δουλειά της μέχρι που της χτυπά την πόρτα ο έρωτας. Και αργότερα δημιουργεί τη δική της οικογένεια εδώ, κάνοντας την Ελλάδα δεύτερη πατρίδα της. Πριν από 8 χρόνια ακριβώς, στο αεροδρόμιο των Αθηνών προσγειώνεται από τη γενέτειρά της στο Βελιγράδι της Σερβίας η Άννα Δημητρίεβιτς. Είχε έρθει τότε για να εργαστεί ως μοντέλο. Μία από τις Ελληνίδες φίλες που αποκτά και η οποία σπουδάζει στο Αμερικανικό Κολέγιο, την πείθει να μείνει μόνιμα στην Ελλάδα και την παρασύρει στο να σπουδάσουν μαζί. Στον δρόμο της έρχεται ο Μανούσος Μανουσάκης που θα της δώσει τον πρώτο μεγάλο πρωταγωνιστικό της ρόλο στο σίριαλ για την Άννα. Από εκεί θα γίνει γνωστή στο τηλεοπτικό κοινό και από εκεί θα γνωρίσει τον έρωτα της ζωής της στο πρόσωπο του Θανάση Ευθυμιάδη. Και μαζί θα κάνουν μία ευτυχισμένη οικογένεια. Ήταν κάποιοι από τους ανθρώπους που κάνουν τη δική τους καριέρα στη χώρα μας, που ξεχώρισαν, που τους αγαπήσαμε τόσο που πλέον τους θεωρούμε δικά μας παιδιά.